Καλησπέρα και από μένα. Για να αποκαταστήσω την τάξη, είναι κυβερνήτης ο κύριος Χριστοφορίδης, απλά έχει συγκυβερνήτες. Γιατί για να πάει ένα καράβι καλά, χρειάζεται αρκετός κόσμος. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Κυβέλη, που μας έδωσε την ευκαιρία να συνδιοργανώσουμε αυτή την ημερίδα ενημέρωσης για το κοινό. Εγώ σήμερα μαζί με τον συνεργάτη, τον Νίκο τον Ανεσίδη, θα μιλήσουμε, θα σας πω μερικά πράγματα, μια πολύ σύγχρονη μέθοδο αυτή τη συντήρησης γονιμότητας που αναφέρθηκε και προηγουμένως και αφορά την κρυοσυντήρηση του γενετικού υλικού. Θα μιλήσουμε για τη γυναίκα, μιας και για τους άντρες θα ακούσετε αργότερα τους υπόλοιπους συγκυβερνήτες του καραβιού. Ορισμός. Τι είναι γονιμότητα? Καταρχάς, η δυνατότητα κάθε ανθρώπου, μάλλον το βασικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, μπορεί να τεκνοποιήσει κατά την αναπαραγωγική ηλικία. Είναι όμως η αναπαραγωγική ηλικία ίδια για όλους, άντρες, γυναίκες? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Το γενετικό σύστημα του άντρα είναι διαφορετικό από αυτό της γυναίκας. Σημαίνει ότι ενώ ο άντρας αναπαράγει από την προεφηβεία, την παιδική σχεδόν ηλικία, αναπαράγει σπέρμα και αναπαράγει μέχρι και τα βαθιά του γεράματα κάθε 2,5 μήνες, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι γόνιμος, άσχετα αν με την πάροδο των ετών πέφτει λίγο η γονιμότητα, θεωρητικά είναι γόνιμος μέχρι και σε μεγάλη ηλικία, γιατί η γυναίκα δεν ισχύει το ίδιο. Οι γυναίκες γεννιούνται με συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, τα οποία δημιουργούνται κατά την εμβρυϊκή ηλικία, στις οοθήκες. Και από τη στιγμή που θα αρχίσει ο κύκλος, που θα έχουν περίοδο, κάθε μήνα ένα από αυτά που θα επιλέγεται τα οάρια, στη μέση του κύκλου περίπου, θα οριμάζει και τις γόνιμες ημέρες θα μπορεί η γυναίκα να μείνει έγκυος, θεωρητικά. Τα οάρια αυτά όμως τελειώνουν κάποια στιγμή. Για κάθε γυναίκα σε διαφορετική ηλικία. Η βιολογική ηλικία είναι διαφορετική. Με την πάροδο των ετών όμως, ξέρουμε ότι δεν μειώνεται μόνο ο αριθμός, αλλά και η ποιότητα των οαρίων, που σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει η γυναίκα, τόσο δυσκολότερα μένει έγκυος με φυσικό τρόπο. Τι άλλαξε σήμερα, τα τελευταία χρόνια? Η γυναίκα πια πιο δυναμική. Δεν ζούμε την πατριαρχική οικογένεια, που ο άντρας έβγαινε στην αγορά και η γυναίκα έμενε πίσω με τα παιδιά. Σήμερα πια σπουδάζουν, κάνουν καριέρα, διεκδικούν σημαντικές θέσεις εργασίας. Και αυτό ίσως, αυτός ίσως και ο κυριότερος λόγος που τις κάνει να πάρουν απόφαση να ξεκινήσουν την οικογένειά τους, να κάνουν παιδιά λίγο αργότερα από ό,τι παλαιότερα. Η επαγγελματική καταξίωση λοιπόν ίσως είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο αποφασίζει οι γυναίκες να κάνουν αργότερα παιδιά. Φυσικά οι οικογενειακοί προβληματισμοί, ειδικά σήμερα εμείς το ξέρουμε καλύτερα από όλους στην Ευρώπη, στην Ελλάδα της κρίσης, δύσκολα τα ζευγάρια παίρνουν απόφαση να κάνουν παιδιά, γιατί δεν υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση. Τα χρόνια είναι δύσκολα, επομένως το μεταφέρουν για αργότερα. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι λόγοι, ψηλά κριτήρια για επιλογή συντρόφου. Σήμερα πολλές γυναίκες έχουν προθυμία να συμβιβαστούν με το τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να έχουν σύντροφο, πρέπει να κάνουν παιδιά, δεν συμβάζονται με αυτό. Αλλά και επίσης, ο πιο σημαντικός λόγος, ιατρικοί λόγοι. Υπάρχουν γυναίκες που δυστυχώς μεταθέτουν την απόκτηση παιδιών, τη δημιουργία οικογένειας, για ιατρικούς λόγους. Ασθένειες οι οποίες χρειάζονται απαιτούν μακροχρόνιες θεραπείες, όπως η καρκίνη. Ο καρκίνος του μαστού, για παράδειγμα, είναι μια νόσος που εμφανίζεται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια στη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας. Μια τέτοια νόσος, λοιπόν, που απαιτεί μακροχρόνιες θεραπείες, πολλές φορές μεταθέτει αργότερα την απόκτηση παιδιών. Σε αυτό εδώ το γράφημα φαίνεται πότε οι γυναίκες ξεκίνησαν να σκέφτονται να κάνουν παιδί παλαιότερα και πότε σήμερα. Βλέπει κανείς λοιπόν ότι ενώ
τη δεκαετία του 60 και αργότερα του 80 αποφάσιζαν να κάνουν παιδιά σε νεαρές ηλικίες, στις ηλικίες των 23, 24, 25, 26 ετών. Σήμερα, τα τελευταία δεδομένα τουλάχιστον του 2013, φαίνεται ότι αποφασίζουν κοντά στα 30. Εδώ φαίνεται επίσης το πότε ένα ζευγάρι, μια γυναίκα, αποφασίζει να κάνει ένα παιδί χρησιμοποιώντας κάποια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πότε αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια για να κάνουν ένα παιδί, όταν έχουν αρχίσει να προσπαθούν από μόνοι τους και δεν τα καταφέρνουν. Και εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ενώ το 92 το αποφασίζανε λίγο μετά τα 30-31 ετών περίπου, το 2010 έφτασε να κοντά περίπου στα 35-36 ίσως και 37 χρόνια να αποφασίσουν να ζητούν βοήθεια από ειδικό για να κάνουν παιδί. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν δει κανείς το γράφημα της γονιμότητας που αφορά τη γυναίκα, από ηλικία 20 μέχρι 30 ετών, κάθε φορά που προσπαθεί να συλλάβει μια γυναίκα στις γόνιμες μέρες της, έχει μια πιθανότητα περίπου 20 με 25%. Από τα 30 ως τα 35, αυτή η πιθανότητα πέφτει και φτάνει στα 35 περίπου στο 15%. Και από τα 35 ως τα 40 μέσα σε μια πενταετία φτάνει το 7-8%. Από τα 40 δε και πάνω θα δείτε ότι η καμπύλη πέφτει απότομα και κοντά στα 44 με 45 χρόνια αγγίζει σχεδόν το 0. Είναι λίγο πάνω από το 0. Και όπως ανέφερε και στην αρχή αυτής της ημερίδας ο κύριος Νικολαίδης, δημιουργείται ένα σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί γινόμαστε όλο και λιγότεροι. Αποφασίζουμε να κάνουμε αργότερα παιδιά, κάνουμε λιγότερα παιδιά. Ενώ τη δεκαετία του 50 οι γεννήσεις ήταν 100.000 πάνω από τους θανάτους, το 96 οι γεννήσεις γίνανε ίσες με τους θανάτους και δυστυχώς το 2017, την περασμένη χρονιά, ήταν περίπου 38.000 λιγότερες οι γεννήσεις. Φυσικά δεν φταίει μόνο η υπογονιμότητα, είναι και η μετανάστευση του πληθυσμού λόγω της κρίσης. Η παραγωγική ηλικία των ανθρώπων συμπίπτει ουσιαστικά με την αναπαραγωγική. Οπότε πολλοί κόσμος έχει φύγει έξω, είμαστε μακροβιότεροι, ζούμε περισσότερο, είναι και άλλα τα αίτια, αλλά η υπογονιμότητα είναι, μάλλον η απόφαση να κάνουμε παιδιά, πια είναι σήμερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Επιλογές για εκείνη, για τις γυναίκες. Υπάρχει επιλογή και δεν είναι άλλη από τη συντήρηση γονιμότητας, που είναι η διατήρηση, λοιπόν του ονείρου για την απόκτηση ενός παιδιού, που θα σας πει πιο αναλυτικά ο κύριος Ανεσίδης. Καλησπέρα και από μένα. Ένα απλό μέλος του πληρώματος. Θα σας μιλήσω για τον τρόπο και ποιες γυναίκες αφορά η συντήρηση γονιμότητας. Οι επιλογές λοιπόν μιας γυναίκας μόνη χωρίς σύντροφο είναι η κρυοσυντήρηση των οαρίων της με σκοπό τη μελλοντική τους χρήση, ή μιας γυναίκας με σύντροφο είναι η κρυοσυντήρηση εμβρίων, γονιμοποιώντας δηλαδή τα οάρια της με το σπέρμα του συντρόφου της και χρησιμοποιώντας τα αργότερα όποτε αυτή νιώθει έτοιμη. Υπάρχουν πειραματικές μέθοδοι που είναι σε εξέλιξη, όπως η κρυοσυντήρηση του οθικικού ιστού ή η μετατόπιση των οθικών ή η καταστολή με φαρμακευτικές ουσίες όταν συντρέχουν οι ιατρικοί λόγοι. Οι λόγοι, όπως προανέφερε και ο κύριος Παπάς, που μια γυναίκα μπορεί να κάνει συντήρηση γονιμότητας στις μέρες μας, είναι επαγγελματική, κοινωνική, δεν θέλει να μπει στην απαραγωγή σε μικρή ηλικία. Και εξίσου σημαντική είναι και οι ιατρικοί λόγοι. Καρκίνη του μαστού, οι διάφοροι ειδών καρκίνη, οι θεραπείες των οποίων επιφέρουν ευλαβερές συνέπειες στο γενετικό υλικό. Πριν ξεκινήσει μια γυναίκα τη διαδικασία της συντήρησης, οφείλουμε να παίρνουμε ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό, να γίνεται ένα περιχογράφημα και ένας εργαστηριακός έλεγχος για να βλέπουμε ότι είναι όλα φυσιολογικά και μπορεί να μπει στη διαδικασία. Οι προϋποθέσεις να είναι η ηλικία κάτω των 40 ετών, το απόθεμα των οθικών να είναι φυσιολογικό και όπως προανέφερα, ο εργαστηριακός και ορμονικός έλεγχος να είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται
Υπάρχουν τα καινούργια πρωτόκολλα τα οποία είναι αρκετά φιλικά στις γυναίκες. Η οθυγική διέγερση γίνεται με ενέσεις που γίνονται στην κοιλιά, τις ενέσιμες γονατοτροπίνες, οι οποίες είναι απλές, μπορεί να τις κάνει και η ίδια γυναίκα, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες. Συνδυάζεται με υπεροχογραφική παρακολούθηση. Το διάστημα δεν ξεπερνάει τις 10 με 12 ημέρες και ολοκληρώνεται με την οληψία, η οποία γίνεται με μια ελαφριά μέθη, μια απλή διαδικασία χωρίς επιπλοκές, η διάρκεια της 10 με 15 λεπτά. Και μετά την οληψία έχουμε την αξιολόγηση της ωριμότητας των οαρίων και την κρυοσυντήρηση αυτών με τη μέθοδο της υαλοποίησης, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο στη σημερινή εποχή. Είναι μια αρκετά ασφαλής διαδικασία, μια ιατρική θεραπεία που οι επιπλοκές είναι σπάνιες, οι παρενέργειες είναι ήπιες και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας το σώμα της γυναίκας επανέρχεται πολύ σύντομα στην αρχική του κατάσταση. Τα οάρια είναι αξιοποιήσιμα σε μεγάλο ποσοστό, 80 με 90%. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης είναι 5 συν 5, 10 χρόνια και μπορεί να παραταθεί ακόμα περισσότερο με μια αίτηση στην Εθνική Αρχή. Και φυσικά οι χρήστες τους πρέπει να είναι σε ηλικία κάτω των 50 ετών, όπως ορίζει ο νόμος. Τόσο η ασφάλεια των γυναικών, όσο και των παιδιών που γεννιούνται, είναι πρωταρχικής σημασίας και θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ασφαλής και ότι τα παιδιά από εξωσωματική, όσο και τα παιδιά που προέρχονται από φυσική σύλληψη, έχουν τις ίδιες πιθανότητες να εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες χωρίς κανένα πρόβλημα. Το ρίσκο είναι μεγάλο, αλλά η ανταμοιβή είναι τεράστια. Σας ευχαριστούμε.